Συνεχίζουν να είναι απειθάρχητοι οι πολίτες της Λεμεσού σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η αστυνομία για τους ελέγχους και καταγγελίες που έγιναν κατά το τελευταίο 24ωρο. Η Λεμεσός για άλλη μια φορά ήταν στην πρώτη θέση, αφού από τις 152 καταγγελίες που έγιναν πανκύπρια, οι 83 ήταν στη Λεμεσό και αφορούσαν 81 πολίτες και 2 υποστατικά. Αυτή την χρονική περίοδο πράγματι υπάρχει αύξηση όσον αφορά τα θέματα επιτήρησης στην πόλη και επαρχία Λεμεσού. Ήδη όπως είναι γνωστό, το τελευταίο τρίμερο έχουν εντοπιστεί σε διάφορα υποστατικά να παραβιάζουν τέτοια διατάγματα και κάποια άλλα πάρτι σε κάποιες κατοικίες. Με οδηγίες της ηγεσίας της αστυνομίας, το κλιμάκιο λοιμοκάθαρσης έχει ενισχυθεί από τις 6 το πρωί με άλλα 15 περίπολα από διάφορες επαρχίες. Ενώ 40 πρόσωπα από την Εθνική Φρουρά και το Τελωνείο πήραν απόσπαση στην αστυνομική διεύθυνση Λεμεσού. Από σήμερα ενισχύεται η προσπάθεια της αστυνομίας με άλλα 40 στελέχη από τις στρατιωτικές αρχές και από τελωνιακούς λειτουργούς. Ενισχύονται τα περίπολα και οι έλεγχοι από την αστυνομία με τους λειτουργούς αυτούς και τα στελέχη της Εθνικής Φρουράς. Ευελπιστούμε ότι τις επόμενες μέρες ο κόσμος θα αντιληφθεί και τη σοβαρότητα της κατάστασης, ώστε να μην υπάρχουν άλλα θέματα όσον αφορά παραβίαση του διαταγμάτου. Σαφείς είναι επίσης οι καταγγελίες για την Τσικνοπέπτη. Μηδενική ανοχή και καταγγελία όσων παρανομούν. Στη Λεμεσό, το ποσοστό αυτών που καταγγέλλονται ξεπερνά το 2,1%, ενώ στη Λευκοσία είναι στο 0,99%, στην Λάρνακα στο 1,7%, στην Πάφο στο 0,93%, στην Αμόχωσο στο 0,81% και στη Μόρφου στο 0,18%. Να σημειωθεί ότι από τους 11.493 ελέγχους που διενήργησε η αστυνομία πανκύπρια κατά τις τελευταίες 24 ώρες, έχουν προκύψει καταγγελίες 148 πολιτών και 4 ιδιοκτητών υποστατικών.